Αυτό το σκυλάκι είναι τέλειο, ναι, και ήρθε στο φανούς, ναι, ήρθε στο εστιατόριο των Λιβανέζικων να φάει. Τι θα φας, Λάκη, στο φανούς, τι θα φας, φαλάφελ, τι θα φας, τι θα φας, τι θα φας. Φανούς, φανούς, εστιατόριο φανούς, τι δραστηριοποιημένοι. Α, δεν ξέρω. Λείπει ο ράμιο ιδιοκτήτης για να μας πει. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε στην Πλατεία Ελευθερίας και ξεκινήσαμε να βγάζουμε ένα βίντεο, αλλά θα βγάλουμε και φωτογραφία για τα σπίτια Παναγιώτα. Κράτησε λίγο το κοντάρι, κυρία μου. Το κοντάρι, έτσι, και πιάνετε εδώ το πλατεία. Δεν είναι και να μιλάτε. Θέλετε να σας φωτογραφίσουμε τα σπίτια. Λάκη έχει ξανάρθει στην Πλατεία Ελευθερίας. Είναι οικείος χώρος για αυτόν. Και τώρα θα βρούμε τα σκαλιά και θα κατεβούμε μέσα στην καρδιά της Πλατείας Ελευθερίας, την οποία την έχει σχεδιάσει. Ξέρεις ποιος την έχει σχεδιάσει? Όχι η Μπέλα Χατίτ. Πώς την άλλουσαν? Η Χατίτ, η πολύ σπουδαία αρχιτέκτονα. Έβασε σκάλες της ώρα, πρέπει να σας κάνω, γιατί είναι για μοντέλα, οι σκάλες είναι ό,τι πρέπει. Ναι, σκάλε στο Μιλάνο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν πρόκειται για επιθετικό σκυλί. Πρόκειται περί Βλάκη. Έλα, Βλάκη, πάμε.
έλεγα να σας ευχαριστούμε και εσάς, επονήσατε το χέρι σας. Αργότερα. Εδώ βρίσκεσαι στην πολύ διάσημη πλατεία Ελευθερίας. Θα έλεγα να πάμε να προστατώπη τη σκιά. Εδώ βλέπεις ότι όλη εκείνη η πλατεία στην οποία περπατούσαμε, κοίτα που είναι η πλατεία που περπατούσαμε, το φωτομοντέλο βλέπει τις φωτομοντελικές φωτογραφίες της. Εσύ δείχνε την πλατεία, παιδί μου. Το κανάλι θα ρίχνω λίγο πέρα. Κοίτα, πριν που περπατούσαμε, δεν θα ρίχνω. Είναι σε μεγάλο κτίριο. Εδώ μπορεί να γίνουν και συναυλίες. Βλέπεις ότι σκηνή είναι. Κοίτα εδώ τι έχει. Εδώ, σε ευχαριστώ πολύ. Καμιά φορά που κάνω... Πώς το είπες? Έλα, Λάκη, να κάνεις σκέτη. Έλα, Λάκη. Μπορείς να κάνεις σκέτη, Λάκη. Εξυπηρετηθήκατε ή ακόμη? Έχει μια και καθαρίζει. Έχει μια και καθαρίζει. Τούτα Αντρέα είναι για να κάνω σκέψη. Λογικά. Λογικά είναι κολόνες. Τι νούμερο είναι τα παπούτσια σου, Παναγιώτα? Ντουμπάι. Ναι, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε το... Α, ναι, με το background. Ήμουν στο Ντουμπάι. Ναι, μαζί με το... Δεσποινής, Δεσποινής. Το Φέση. Να δούμε σαν να μην είναι φτύγει πολλά καλή. Κέλλη, κέλλη, κρατήστε ο Σίλο, γιατί ο Σίλος είπαμε ότι είναι στάρ, αλλά θα φτιάξει τις φωτογραφίες της Παναγιωτάς. Διαταράξε την κυρία ανησυχία. Σου λέει ας το κάνω έτσι. Δεν έχουμε δέντρο. Υπάρχει δέντρο. Οπότε ας το κάνω έτσι. Τυχαία. Yeah, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ για ένα τσιγάρο βγήκα. Αυτή είναι η πλατεία Ελευθερίας που χτίζεται τους 10 χρόνια, 15 πόσο. Μπράβο, Μάκη, και θα το προμονέψω.
Ξέρω εγώ να πούνε. Μπράβο, Λάκη! Μπράβο, Λάκη! Κάνει ό,τι δεν σου πούμε. Ό,τι σου πούμε να μην κάνει, το κάνει. Μπράβο, Λάκη! Ποιο θέλω, ποιο θέλω, Λάκη! Έχει αφήσει πολλή μέρα που δεν το έφυγε. Χλωρίδι, κάνει καλό. Ναι. Το είπε και ο Τσάμπο ότι δεν μείνει χλωρίδι, δεν κολλά κορονοϊό. Και σκυλομαχίες, κυρία Γάτα, τρώτε πολύ φαγητό. Wow. Τρώτε πολύ το φαγητό σας, κυρία Γάτα. Νομίζω ότι ο κύριος σκύλος έχει φοβηθεί την κυρία Γάτα. Τη φοβήθηκες? Όλη σου η μαγιά έχει φύγει. Α, επειδή θα δείτε τούτο. Όχι, κορή, παίζει. Όχι, κατσούλα. Η Γάτα είναι έτοιμη για επίθεση. Θα σας αφήσω χωρίς μάτι, χωρίς αυτή, χωρίς μέχρι που έζει να επίθεση δεν. Είδες πάνω βγαίνει κάτω στο δέντρο, ανέβα κι εσύ. Σε μια γάτα στη γειτονιά μας πανεβαίνει κάτω στο δέντρο, δεν θα έρχεται να τους επιβολάβεις. Μα είδες σαν ένα αρχή αλληλιά που τη είδαμε, ναι. Δηλαδή να τραβήξουμε τώρα. Τώρα να πάμε μέχρι το μπαγκάκι και θα τραβήξεις το χτίριο που είναι ωραίο χτίριο. Έπαθε έφερα πριν να μην μιλήσω. Μπορείτε να έρθετε, δώστε μας το τηλέφωνο. Θα σας αφήσουμε και εσάς να καθίσετε στο μπαγκάκι, είναι δημόσιο. Εδώ δεν ζεσταίνεται ο ποπός μας όταν καθόμαστε, γιατί ήταν στη σκιά. Παναγιώτα μου, μπορείς να πας να καθίσεις λίγο πάνω σε εκείνον το μπαγκάκι που είναι στο λίγο να μας πεις αν ζεσταίνεσαι. Κάμε μια δοκιμή να μας πεις αν ζεσταίνεσαι. Θα νεράσουμε μέσα. Ζεστό? Όχι? Δεν είναι ζεστό. Ευχαριστούμε. Τώρα αν πήγες και εσύ στο βίντεο. Επιτρέπετε το παιδί σας να βγει στο βίντεο μας στο κανάλι μας στο YouTube. Ρωτάτε. Κοίταξε, επειδή είναι ανήλικο το παιδί, ρωτούμε τον πατέρα. Ναι, δικαιούται. Εντάξει. Είπαν τον παπά σου. Εκτός που τον Λάκη. Λάκη! Λάκη! Ο θείος ο Ανδρέας! Ναι. Μα είδαν τον πολλές φορές τον Ανδρέα. Τον πατέρα του Λάκη δεν τον είδαμε. Τον πατέρα του Λάκη δεν τον είδαμε. Δεν ρωτήσαμε τα αυτά για τα μισθολιού. Ο Λάκης είναι λίγο άπατρης. Έλα ρε. Είναι γνωστό πατρός. Αλλά πολύ γνωστής μητρός. Τι είναι φίλη μου η Μαρία, η Μαρηγαδά. Και αυτός είναι ο φίλος της φίλης μου της Μαρίας, η Μαρηγαδά, ο Ανδρέας. Και αυτή είναι η Παναγιώτα. Πέτρια Ανδρέου. Πέτρια. Τέλειο όνομα. Παναγιώτα Πέτρια Ανδρέου. Που λέεις. Και αυτός είναι ο Λάκης Κυλάκης. Ενίοτε Μουλάκης. Ο μικρός Λάκης. Που σήμερα διασκεδάζει την πόρτα του στην Πλατεία Ελευθερίας. Αυτά είναι ελετικά τείχη. Και βλέπεις Παναγιώτα πάνω που σου κάτι χτισήματα. Βλέπεις τα καμένη βιβλιοθήκη παλιά, το δημαρχείο το παλιό. Ασπενετικά τύχη και μετά χτίσαν τούτην ούλην την πλατεία, να χτίσαν την ας πούμε για να τη διαμορφώσουν να φτιάξουν και την τάφο, τούτη είναι η τάφο, ξέρεις τι είναι η τάφο. Στις παλιές εποχές που
δεν είχαν άλλα μέσα να προστατευτούν οι άνθρωποι. Για να προστατευτούν τους εχθρούς, χτίζαν τείχη γύρω-γύρω από μια πόλη. Χτίζαν τείχη γύρω-γύρω από μια πόλη. Και γύρω-γύρω από τα τείχη χτίζαν ένα ναυλάκι που το ονόμαζαν τάφρο και έβαζαν μέσα νερό για να μην μπορούν να έρθουν οι εχθροί να τους πιάσουν. Καταλάβες? Ναι. Εδώ ήταν η τάφρος. Βλέπεις εσκαμμένο ναυλάκι του, τον πάνε εδώ όμως εμπάνω. Ε, τώρα έκαμε το πλατεία. Και νερό να έχει. Τώρα δεν είχε χρούς πουθενά. Λοιπόν, αυτή είναι η πλατεία Ελευθερίας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι μπήκα online και έκανα Google Search και βρήκα το σωστό όνομα της αρχιτέκτονος που σχεδίασε αυτήν την πλατεία. Ζάχα Χαντίτ. Όχι, Μπέλα Χαντίτ είναι το μοντέλο. Ξέρεις την Μπέλα Χαντίτ, Παναγιώτα? Μπέλα Χαντίτ, τι άσυμο μοντέλο. Η Ζάχα Χαντίτ, διάσημη αρχιτέκτονα, σε πέθανε τώρα. Έκαμε τόσα πολλά χρόνια να χτιστεί η πλατεία που πέθανε η καμένη Ζάχα, του καρκίνου. Και είναι η Ζάχα Χαντίτ, η διάσημη αρχιτέκτον Ζάχα Χαντίτ που την έχει σχεδιάσει. Λάκι, Λάκι, βλέπεις το παιδάκι που παίζει εκεί στο νερό? Ναι, παίζει στο νερό. Και εκείνο το παιδάκι είναι πορτοκαλάκι. Παναγιώτα, δοκίμασε να πάρεις το Λάκι βόλτα να δεις ότι θα φεύγει. Παναγιώτα, έλα κάμε το ίδιο με πριν. Δοκίμασε να τον πάρεις, να το δεις πριν να κολλήσει. Ήταν η Ραγκή που την Περσία νομίζω, Ζάχα Χατίτ. Ήταν μεγάλη γυναίκα, ναι. Μου είχε καρκίνο. Με έκανα 15 χρόνια, πώς. Αν το κάνω ζούμε έτσι είναι ωραίο. Πολλά ωραία. Δοκίμασε να πάρεις το σκύλο μια βόλτα να δούμε αν έρχεται. Πήγαινε μια βόλτα με την Παναγιώτα αν μπορείς. Πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Γεια σου Λακί, πήγαινε βόλτα Λακί. Πήγαινε βόλτα Λακί. Πήγαινε Λακί, πήγαινε μια βόλτα Λακί. Α, θέλει τη μητέρα του. Το σκύλι, θέλει τη μητέρα του. Το σκύλι, το σκύλι δεν βγαίνει με ξένους. Θέλει τη μητέρα του. Το σκυλάκι. Σκυλάκι, πού είσαι? Σκυλάκι. Σκυλάκι, πού είσαι? Δεν σε βρίσκω. Σκυλάκι, δεν σε βλέπω. Ω, έχει κάτι ποδαράκια σκύλο κάτω από το κρεβάτι. Πού είναι ο υπόλοιπος σκύλος? Σκυλάκι. Σκυλάκι. Σκυλάκι, δεν θα βγεις? Εντάξει, εγώ θα βγω έξω σκυλάκι. Σκυλάκι μου, τι έγιρευες κάτω από το κρεβάτι, σκυλάκι μου? Σκυλάκι μου, σε ενόχλησαν τα πανηγύρια στο χωριό, βγες έξω σκυλάκι. Έλα σκυλάκι, έλα. Σφήνωσες, μήπως έφαγες πολύ χθες? Μήπως έφαγες πολύ το Πασχά? Μήπως έφαγες πολύ το Πάσχα, λέω τώρα, λέω, κάποιες σκέψεις κάνω. Μάλιστα, 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 το σκυλάκι, το σκυλάκι, το σκυλάκι, α, την άξιο. Λάκι, μ' άφησες φαγητό στο πιάτο? Κάτι δεν πάει καλά μαζί σου, τελειώσει τα μακαρόνια σου. Λάκι, να ανησυχήσω. Λάκι, να ανησυχήσω. Έχεις και εσύ όριο. Μπράβο ρε Λάκη, μπράβο. Λάκη, πού είναι η κατάσταση? Εγώ τον έφερα εδώ με εμένα να αγαπώ παραπάνω από ένα βούλιο σου. Ναι, βέβαια. Στην αλήθεια. Γιατί είπα της κυρία μου και που σε έχω εσένα και αγαπώ σου είναι επειδή έφερε σε τούτη. Επειδή εγώ τον έφερα εδώ με. Επειδή πιάσα τον και σκέλεξα είπα τούτο θέλω. Εγώ σου είπα ποιο θέλω και εγώ δεν τον έφερα. Ναι, ναι. Εγώ πιέζα πιέζα τον και ήταν έτσι μικρούλης, μωρουδούλης και κρατούσαμε τον έτσι με αγαπούλα, βάλαμε να μες τον κάλα τον την πρώτη ημέρα. Για δίπλα μου, δίπλα μου. Και κλαίν, και σε ετοιμάζουν και πιέζα πιέτα. Ναι. Τι νόνι του. Λάκη, ποια να αγαπάς παραπάνω, εμένα είναι τούτη. Εμένα.
καλή σε βίντεο του, είναι όλη μέρα. Το μεταλλεύουμε το αγόρι.